είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε λοιπόν για να δώσουμε τα παπαρίων. Τα ρίων καταργηθήκανε, τα παπαρίων όμως υπάρχουν. Θα παραδώσουμε λοιπόν τα παπαρίων στους οδηγούς. Γι' αυτό βάλα τα καλά μου, να παραδώσω παπαρίων, μην βλέπεις έτσι. Ξεκινάμε με το πρώτο βραβείο. Πρώτο βραβείο. Πριν δεις, μην πεις. Είναι ένα βραβείο το οποίο με πολύ μεγάλη χαρά θα παραδώσω σε έναν άνθρωπο με τον οποίο αγαπιόμαστε. Είναι βαθιά η αγάπη μας, το ξέρετε όλοι και αν τρεις δεν θέλω. Πριν δεις, μην πεις. Στην παραλία όπου εκεί υπάρχει νεολαία. Καλημέρα. Πριν δεις, μην πεις. Μετά την απόδραση Παλαιοκώστα, όλοι οι Έλληνες τρέξαν να βοηθήσουν την αστυνομία να βρει τα ίχνη του Παλαιοκώστα για να το πιάσουμε. Σήμερα λοιπόν τα παπαρίων απονέμουν με αγάπη το βραβείο το καθήκον του πολίτη στον άνθρωπο αυτόν. Να φανταστώ ότι θα τον βοηθάγατε, θα τον βλέπατε. Εγώ άμα νιάχνω από την ίκρυβα αέρα, μην άνομαι σου ποιο τον είχα. Αυτός είναι η ήρωας, ποιος είναι άλλη. Οι κλέφτες είναι ο πολίτης που μας κάνουν το κράτος. Να φανταστώ ότι χαρήκατε. Μόνο χαρήκαμε και χαιρόμαστε ακόμα. Περάμε στο τρίτο βραβείο. Το βραβείο πολιτικής αλλεργίας ή αν θέλετε αλλεργίας σε πολιτικό πρόσωπο. Με πόνο ψυχής το μοιράσαμε όλοι οι συνεργάτες του Αλσαντίνη σε δύο δημοσιογράφους. Βραβείο πολιτική αλλεργία. Παρακαλώ. Επέτρεψέ μου να σου πω ότι όταν λες φασίστα τον Πρωθυπουργό, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν λέω ότι είναι φασίστας. Ότι το χοντρένεις. Είπα καρά φασίστας, δεν είπα. Καρά φασίστας. Εάν επιμείνει το Πασόκ, γιατί μπορεί να πέσει ας πούμε στο τραπέζι το όνομα του Σιμίτη. Να πέσει το όνομα του Σιμίτη. Και να πρέπει να πει ο Γιώργος ναι. Με τις καθημερινές πορείες το κέντρο έκλεισε. Έκλεισε συνέχεια με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται οι κάτοικοι τι θα γίνει με τις πορείες. Το βραβείο αποκέντρωση πορείας, το πέμπτο σπαθί της κυρία και τη φοβερή πρόταση να γίνονται οι πορείες. Γιατί να μην γίνει στην Βαρυμπόμπη η διαδήλωση, κυρία Κανέλη. Θα τελειώσω, κυρία Πιπηλή. Στο Χαλάνδρι. Στου παπά μου. Στη Φιλοθέη, στην Κηφισιά. Το βραβείο κολυβομάνια. Κολυβομάνια. Το παίρνει ο κύριος που δεν γνωρίζω. Κολυβομάνια είναι το νέο παιχνίδι των γέρων που παίζεται αυτή τη στιγμή. Όταν έρθει στην εξουσία θα τα πούμε. Δεν αυτό να το φορολογήσουμε στην εξουσία αυτή. Πώς θα λειτουργήσει αυτό και να έρθει στους 500 φώτα μας. Κολυβομάνια. Και περνάμε τώρα στο επόμενο βραβείο. Είναι το βραβείο Αλκοπιέστ. Το παίρνει ο κύριος που επίσης δεν γνωρίζω. Είναι ο άνθρωπος που μετέτρεψε το αλκοτέστ σε αλκοπιέστ. Φίσα, φίσα, φίσα σε παρακαλώ. Φίσα, φίσα το. Φίσα το λέμε. Αλκοπιέστ. Ωραία πάντα παπαρίων. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, οι άντρες σε λίγο, δεν ξέρω αν τα ακούτε, δεν θα υπάρχουν. Θα συγκροθούν, λέει, όχι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα μαζευτούν σιγά σιγά. Και έτσι η ιστορία του Αδάμ και της Εύας το 2100 θα γίνει η ιστορία της Αδάμ και της Εύας. Αυτή είναι η Εύα. Ο Αδάμ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Όταν ένας πολιτικός ημνεί έναν άλλον, τότε στον άνθρωπο αυτόν τον πολιτικό που έχει το θάρρος να ημνεί έναν άλλο πολιτικό, αξίζει ένα βραβείο. Εάν δε ο πολιτικός για τον οποίο μιλάς και βρίσκεις τόσο ωραία λόγια να πεις είναι ο καμένος, τότε το βραβείο ονομάζεται δικαίως ο μικρός καμένος Ποσειδώνας. Όταν σας είχαμε μικρό Ποσειδώνα, είναι η αναγνώριση που έχω στο πρόσωπό σας ως νέου και φέρελπη υπουργού. Πολιτικού άνδρα στην Ελλάδα και στην κυβέρνηση τούτη, αναγνωρίζοντάς σας ότι έχετε κάνει πάρα πολλά και αναγνωρίζοντάς σας ότι πραγματικά με τεχνικές Ολυμπίων Θεών πετάτε σχεδόν πάνω από το Αιγαίο για να πετύχετε ό,τι έχετε πετύχει. Σας είχα πει μικρό Ποσειδώνα γιατί θέλω να γίνετε μεγάλος Ποσειδώνας. Ας το διά. Και πάμε τώρα μετά το βραβείο μικρός καμένος Ποσειδώνας στο βραβείο σαφέστερη ανάλυση. Το παίρνει ο κύριος που επίσης δεν γνωρίζω. Αλλά τον δούμε. Τι είναι δεντρολίμανο. Να παίρνω δεντρολίμανο και να τρίβω την καράφλα. Κοίτα, και αυτό είναι σωστό. Τι πρέπει να κάνουμε. Πώς χρησιμοποιούμε το δεντρολίμανο. Το δεντρολίμανο. Ναι, παρακαλώ. Είναι ένα είδος όπου
Είναι πολύ. Είναι πολύ. Πώς να σου το πω. Είναι πολύ. Με τα φάρμακο. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χρησιμότητα. Α, μπράβο. Το βραβείο Καθαρές Κουβέντες. Μοιράζονται εξημισία. Σιβάνα Μπάρμπα. Και ο Ανδρέας Μικρούτσικος για το παρακάτω διάλογο. Παρακαλώ τον ακούσω. Φοβάσαι αυτό που έρχεται ή πώς έρχεται. Φοβάμαι αυτό που έρχεται, πώς έρχεται. Αυτό. Διάλογος και γαμό. Όταν ο δημοσιογράφος φοβάται για το τι μπορεί να πει ο απρόσκλητος περαστικός, τότε μετατρέπεται στο φοβισμένο υπαλληλάκο των 10 μικρών μίσων. Πάμε να πάρουμε το βραβείο. Φωνάζουν εδώ οι κάτοικοι, οι διαμαρτύρονται δίπλα μου, θέλουν να μιλήσουν, αλλά δεν έχουμε... Τάγματα εφόδου νεοναζιστών, ψευτοαναρχικών. Σας παρακαλώ. Με τσεκούρια οι περισσότεροι. Και με τα, δηλαδή αυτά δήθεν στο όνομα να πούμε δεν ξέρω ποιας απαλωτρίωσης και ιστορίες. Λοιπόν, αυτά θα πάμε σε άσχημες μέρες. Αϊ, χάσου, περαστικέ. Συνεχίζουμε την βραδιά απονομής παπαρίων. Βραβείο. Η λάθος φράση από το λάθος άνθρωπο. Να σημειώσουμε ότι η ερώτηση έγινε κατά τη διάρκεια της αποκριάς. Πάμε παρακαλώ, την ακούσουμε. Τι έχετε ντυθεί? Δεν έχω ντυθεί, ούτε μου αρέσει να ντύνω. Πάμε στο επόμενο βραβείο. Το βραβείο λέγεται το ανεξήγητο ταξίδι στην Κίνα. Βραβείο το ανεξήγητο ταξίδι. Πουτάνα ήταν η μάνα μου. Μπράβο της όμως, ευτυχισμένος είμαι. Γιατί έζησα όλο τον κόσμο μέχρι την Κίνα έχω πάει. Το ανεξήγητο ταξίδι στην Κίνα το παράλαβε μόλις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι θα, αλλά στο τέλος, ναι. Για όλους αυτούς λέμε τη φράση όλο λάδι-λάδι και τη γανίτα τίποτα. Τρεις άνδρες παίρνουν το βραβείο όλο λάδι-λάδι και τη γανίτα. Είναι μια πολύ όμορφη στιγμή για μένα να είμαι δίπλα σε μια εκτυπλωτικά όμορφη γυναίκα, πρικισμένη απλόχερα από τη φύση, τόσο στο σώμα όσο στο πνεύμα και επέτρεψε μου να πω και στην ψυχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι και να κάνουν τα 14 κεριά σου, όση φλόγα και να βγάλουν, πλέον βγάλουν τη φλόγα που είσαι μέσα σου. Όταν βλέπει κανείς τη Βάσια τη Λόη, έτσι, αυτή τη θεά, έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του. Εσείς, η αλήθεια είναι ότι αγγίζει ανέρχεται. Θα έχω να λέω ότι βρέθηκα ένα πρωινό σε μία σουίτα του Χίλτον με την ρότερη Ελληνίδα, αλλά το δυστύχημα ήταν 10 με κάποιες κάμερες μαζί. Βίκυ, μπορεί και να μην είσαι τόσο ωραία όσο νομίζουν. Ωραία σε κάνουν τα μάτια των αντιζήλων. Εμείς οι Έλληνες εποθούμε διότι σε ποθούν οι Τρώες. Οι Τρώες εποθούν διότι σε ποθούν οι Έλληνες. Άρα ποθούμε με τα μάτια των άλλων. Μίμηση και αντιζηλία. Πόλεμος και λαγνία. Δεν κατάλαβε τίποτα αυτή. Η Καγιά είσαι η πέτρα του σκανδάλου. Στο παλιό σεξπυρικό. Να τα καταλάβαινα κιόλας. Αλλαγή του Σέξπιρ που λέγεται. Εγώ γλυκιά μου Άννα, τι ωραία μάτια που έχεις Θεέ μου, θα τρελαθώ. Δεν μπορώ να σε δω διαφορετικά. Άννα. Δηλαδή λέω το όνομά σου και... Καβλώνω. Πίστεψέτε, στο Άννα... Χίνω. Καθρεφτίζεται το πρόσωπό σου. Αγαπημένη μου, είσαι εσύ. Δεν είναι ένα όνομα. Όχι, δεν είναι τέσσερα γράμματα. Τέσσερα γράμματα. Είσαι εσύ, ψυχοσύνθεσή σου. Το βλέμμα σου. Το δάκρυ, το υγρό μάτι που κοιτάζει αυτή τη στιγμή. Το χαμόγελό σου. Άννα. Χαμογελάς και... Ανθίζει η ψυχή του άλλου. Λες, τι όμορφα να κάνω παρέα με αυτό το κορίτσι. Πού τα βρίσκει η Παναγία μου. Αυτό το κορίτσι, τα έχουν γραμμένα, δεν μπορεί να τα λέει έτσι. Είναι ο τοκιού, τα λέει από βαθιά. Και πάμε στο επόμενο βραβείο. Βραβείο, ιταλική λέξη με ελληνικό νόημα. Είναι όλες έτοιμες να δείξουν την κολεξιόν μου το καπούτσο. Καπούτσο. Και πάμε το καπούτσο. Ακολουθεί το βραβείο «Στηρίξω πάνω μου», που πρέπει να έρθει να το παραλάβει ο δημοσιογράφος, όχι η γιαγιά, αλλά πάνω δούμε το βραβείο «Στηρίξω πάνω μου». Πηγαίνετε από πίσω πηγαίνετε. Θα την κρατάω εγώ. Γι' αυτό λέει μαζί με άλλους που θα πάνε για γρηγούρουνα. Μπράβο, γιαγιά! Δυστυχώς. Γιαγιά, το βραβείο «Στηρίξω πάνω μου» το πήρε ο δημοσιογράφος.